της οικονομίας και γενικότερα της οικονομικής κατάστασης στη χώρα. Βεβαίως υπήρξε ειδική, πολύ ειδική συζήτηση για τα ζητήματα της ανεργίας. Κανένας άνεργος δεν πρέπει να μείνει έξω από το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς όρους. Πρέπει να ενταχθούν όλοι οι άνεργοι. Θα υπάρξει ειδική μέρημνα για τις οικογένειες που δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο. Όπως επίσης, αξιοποιώντας μέρος του ΕΣΠΑ μαζί με άλλα προγράμματα, θα προχωρήσει η επανακατάρτιση, η κατάρτιση και η εκπαίδευση ιδιαίτερα νέων ανδρών και γυναικών. Βεβαίως το συνολικότερο πρόβλημα της ανεργίας δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζεται κυρίως και κατεξοχήν με την ανάπτυξη. Και είναι στις συγκεκριμένες στοχεύσεις, άμεσες στοχεύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα χρηματοδότησης της αγοράς. Και εδώ πρέπει να υπάρξει, αυτή είναι η πρόταση και η διεκδίκηση από τη μεριά μου, μια προγραμματική συμφωνία της κυβέρνησης με τις τράπεζες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η αγορά για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και αυτό είναι προφανές ότι αφορά και στην οικονομία αλλά αφορά κυρίως στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ετέθηκε το ζήτημα των αγροτών. Είναι στην μέρημνά μας, είναι στην αντιμετώπιση που προωθούμε να υπάρξει ρύθμιση, να υπάρξουν μέτρα, αναφορικά, πρόσθετα μέτρα για την κίνηση των αγροτών και αναφέρομαι στο πετρέλαιο. Μαζί με άμεσα μέτρα που αφορούν στην ένταξη της συνταξιοδότησης όλων εκείνων που έχουν βρεθεί στο προσυνταξιοδοτικό στάδιο και έχουν γεννηθεί το 1948 και το 1949. Αυτά αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνάντησης που είχαμε. Στο θέμα, Πρόεδρε, πήρατε συγκεκριμένη απόφαση για τις οικογένειες που είναι όλοι ανεργοί? Ναι, σε λίγες ημέρες θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη θέση, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Η κινητικότητα, η αξιολόγηση δομών και προσωπικού είναι εκείνη που μπορεί να δίνει απάντηση στο μεγάλο ζήτημα της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Επαναλαμβάνω, η μεταρρύθμιση προχωράει, πρέπει να προχωρήσει και είναι προφανές ότι στο μέτρο της διοικητικής μεταρρύθμισης εντάσσεται και η απομάκρυνση όλων εκείνων οι οποίοι υπήρξαν επίορκοι ως δημόσιοι υπάλληλοι.